Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωέ τους? Τι σκέφτονται? Πότε χαίρονται και πότε λυπούνται? Ο Βενιαμίνη Φραγκλίνος είχε πει ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Τι είναι αυτό? Ας το ανακαλύψουμε μαζί στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου στο pod.gr. Χαίρετε. Ξέρω πως και σήμερα θα περιμένατε να έχω απέναντί μου στο τραπέζι των podcast ένα συγγραφέα όπως συνήθω, έναν ποιητή. Έχω έναν ποιητή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω τον Ορέστη Ανδρεαδάκη που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και ήταν έκπληξη αυτή να έρθει στα χέρια μου το βιβλίο του «Ο σκοτεινός πληθυντικός», μια ποιητική συλλογή που θα μας πει τώρα πώς προέκυψε. Γεια σας. Πώς προέκυψε. Δεν νομίζω ότι ξέρω. Μπορώ να φτιάξω το πλαίσιο. για τη διάρκεια της πανδημίας, της πρώτης καραντίνας, που όλοι ψάχναμε τα συρτάρια μας και φτιάχναμε τις βιβλιοθήκες και το σπίτι μας ξαναβρήκα κάποιες παλιές σημειώσει και κάποια παλιά ποίηματα όχι πως τα έχω ξεχάσει αλλά <laughs> τα ξα... ξαναβρήκα και άρχισα να τα ξεκαθαρίζω να τα πετάω και σιγά σιγά να τα δουλεύω και το καλοκαίρι που μας πέρασε ξαφνικά χωρίς να καταλάβω πως ξανά έγραψα ένα καινούριο και μετά πήρα και τα παλιά και άρχισα να τα δουλεύω. Και μαζεύτηκαν τελικά δέκα ποίηματα, τα οποία είπα θέλω να τα βγάλω. Εκεί ήταν πια Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά δεν ήθελα να πάω σε κάποιον εκδότη. Mm -hmm. ε, να μου το πει αυτό, γιατί μα ακούει πολλοί κόσμος που ίσω θα ήθελα έχω να ξέρει. Έχω πάρα πολλού φίλου εκδότε και του αγαπώ πάρα πολύ. Να μην πω τώρα τα ονόματά του, mm -hmm. αλλά είναι και από του καλύτερου και του αγαπώ πολύ και του παρακολουθώ και βλεπόμαστε και μιλάμε για λογοτεχνία, για κινηματογράφο, για ζωγραφική. Δεν ήθελα όμω να πάω και Ήθελα να είναι μια έκδοση εντελώ χειροποίητη. Και έτσι τα εκτύπωσα σε ένα χαρτί και τα έδωσα στον Γιάννη τον Καρλόπουλο, ο οποίο είναι αυτό ο, ο καταπληκτικό γραφίστας, designer και όλα, ο οποίο επιμελείται όλε τι εκδόσει του φεστιβάλ μα. Mm -hmm. Και του άρεσαν. Και του λέω: Γιάννη, τι να κάνουμε. Μου λέει: Θα τα βγάλουμε έτσι. Και τα βγάλαμε, τα έφτιαξε αυτός τα φτιάξαμε, τα τυπώσαμε σε πολύ ωραία χαρτί, στα χαρτιά περάκη. Και είναι ραμμένα στο χέρι με κόκκινη κλωστή. Καλά, αυτό. Αυτό και δεν ξέρεις πόσο με συγκίνησε διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή βιβλίων και στην Ελλάδα πια πάρα πολύ μεγάλη αλλά όταν παραλαμβάνουμε κάτι χειροποίητο και μάλιστα σε μια εποχή που το εμπορικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στη διανομή και λοιπά, όταν παραλαμβάνεις ένα χειροποίητο βιβλιαράκι, πιστεύω ότι είναι μια δήλωση ότι ο άλλος θέλει κάτι να σου πει, ότι είναι κάτι πολύτιμο και για αυτόν. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα και γι' αυτό βγήκε και σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα. 199, γιατί όχι 200. Αυτό το είπε ο Γιάννης. Λέω στον Γιάννη τον Καρλόπουλο θα βγάλουμε Περίπου 200. Όχι, μου λέει, θα είναι 199. Για Λέω, να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Ό,τι πήγαινε. <σχερή> και μετά κάτσανε εκεί στο γραφείο του, σε αυτό το γραφείο που μοιάζει και με ένα χώρο μυσταγωγία, α πούμε. Ναι. Και επί μία εβδομάδα το ράβανε στο χέρι η Ήρα, η, η συνεργάτης του Ήρα, η, η Σπαγαδόρου, καταπληκτική, ένα-ένα, ένα, με μία κόκκινη κλωστή. Έτσι ήθελα να το κάνω. Ε, βγήκε και στα βιβλιοπωλεία. <σχερή> Σε επιλεγμένα βιβλιοπολία. Έχει εξαντληθεί νομίζω πια. Πρέπει να υπάρχουν δύο. Νομίζω ότι πρέπει υπάρχουν. να. Επειδή πολλοί φίλοι σου παραπονιούνται και μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα σε αυτό, πρέπει να βγάλει άλλη μία έκδοση. Θα είναι και άλλο. Αλλά αυτό είναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν έτσι. Είπε, Αν... θα είναι κάτι άλλο. Ενώ μπορεί <laughs> να συγκεντρωθούν και άλλα ποίηματα και να γίνει μια δεύτερη έκδοση, αλλά θα είναι ένα άλλο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο ήταν αυτό. Ήρθε για να μείνει στην καρδιά σου λογοτεχνία και η ποιήση. Ε, νομίζω ότι ήταν πάντα. Δεν ήρθε ξαφνικά. Άλλα... Πολλά από αυτά τα ποίηματα είναι πολύ παλιά. Mm -hmm. Είναι από την δεκαετία των 90. Ε, κάποια από αυτά τα έχω ήδη δώσει. Στου ανθρώπου για τα... του οποίου γράφτηκαν. Πω, πω, σημαντικό αυτό νομίζω. Ναι, ένα είναι σχεδόν αυτούσιο. Έχω κάνει μια-δύο-τρει μικρέ διορθώσει. Το λέω αυτό διότι είσαι ο δεύτερο άνθρωπο που έρχεται σε αυτό το podcast, που έχει αποφασίσει να το κάνει αυτό. Ο πρώτο ήταν ο Δημήτρη Καταληφό, που άρχισε να γράφει ποιησή μέσα στην πανδημία ή να δεν είχε γράψει ποτέ ή μάλλον υπήρχαν κάποια. Πάλι, αλλά τα συμπλήρωσε και τα έκανε κάτι πιο συνολικό. Και μου κάνει εντύπωση γιατί πολλά από αυτά τα ποίηματα είναι ανεπίδοτε επιστολέ. Χαίρομαι λοιπόν που ακούω ότι κάποιο πρόλαβε και έλαβε το δικό σου ποίημα. Ναι, όχι μόνο ένα, είναι δύο-τρει δύο-τρία άτομα μέσα σε αυτό το βιβλίο που τα έχουν πάρει στα χέρια τους. Ε, ενώ πριν τυπωθεί το βιβλίο. Και έτσι γενικώ μιλώντας και όχι για να βγάλω είδηση, σε ποιου ανθρώπου απευθύνεσαι σε αυτό το βιβλίο προσωπικά και δεν μιλώ για το αναγνωστικό κοινό. Κάποιοι άνθρωποι από το παρελθόν, από την οικογένεια, από φίλοι, σίγουρα. Κοίτα, όπως προφανώς κατάλαβες και τα δέκα ποίηματα έχουν σχέση με τον έρωτα. Ναι. Οπότε και τα δέκα έχουν σχέση με κάποιες και, με, τελεία, <laughs> και τελεία λέει. <Yeah>. τελεία, <laughs> Έχουν όμως να κάνουν και πάρα πολύ με την πόλη, κατά τη γνώμη μου. Με τα τοπία της πόλης. Βλέπω τοπία που και εγώ αναγνωρίζω στα ποίηματά σου και δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε κάποιες φορές οι άνθρωποι τι ακριβώς κάνει η πόλη γύρω μας, στην ίδια μας τη ζωή. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Γιατί τα περισσότερα σαν να τα έγραφα στο σπίτι μου προφανώ. Αλλά σαν να τα έγραφα ενώ περπατούσα mm. ή ενώ ήμουν σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δυστυχώ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή θα προτιμούσα να ήταν η ενω Υπάρχει σε ενα καφε η σε ενα εστιατοριο παιζει πολυ μεγαλο ρολο Υπάρχει και κάποιο νησί εδώ ή δρανάω ναι, ναι. να πάρα πολύ. Αλλά επειδή έχουμε μεγαλώσει και στι πόλει και ζούμε στι πόλει, έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο η πόλη. Που εμένα με τραβάει πάντα. Δηλαδή δεν, ποτέ δεν. Δεν με τρέλανε να πάω να δω ένα δάσο ή να πάω σε μια εξοχή που α, έχει, ε, ναι, έχει φέστη, κάτι διάσημο και κάτι ποτάμια και τέτοια. Αλλά να μου πει πάμε σε μια καινούργια πόλη που δεν έχω πάει, στη Μαδρίτη, α πούμε δεν έχω πάει. Ε, να μου πει πάμε στη Μαδρίτη, ναι, πάμε αύριο. Η πόλη είναι η συγκεντρωμένη γνώση των ανθρώπων. Ναι, περισσότερο από την εξοχή. Γι' αυτό με τραβάει. Επειδή είναι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό ναι. το πράγμα. Θα ήθελα να ανοίξει το βιβλίο που έχει μπροστά σου, το σκοτεινό πληθυντικό, και έτσι, χωρί να στο έχω πει, θέλω να διαβάσει το μόνιμο ποίημα. Το ποίημα που αναφέρεται στο σκοτεινό πληθυντικό και έδωσε και τον τίτλο. Και να μου πει γιατί αυτό το ποίημα. Ναι, γιατί έδωσε τον τίτλο. Mm. Αυτό το έκανε ο, ο, ο φίλο μου, συνεργάτη του φεστιβάλ μα και εξαιρετικό συγγραφέα, ο Γιάννη ο Εξαιρετικό. Ο, ο πρώτο που διάβασε τα ποίηματα, του λέω, Γιάννη, έχω γράψει κάτι ποίηματα, μου λέει, Τι εννοεί. <laughs> λέω, Ποίηματα. Ποίηματα, ναι. Κανονικά. Κανονικά. Του λέω, πες με τη γνώμη σου. Τα πήρε και την άλλη μέρα έρχεται και μου λέει, Εσύ είναι καλά, πρέπει να τα εκδώσουμε. Ε, λέω, Γιάννη, θέλω τη βοήθειά σου. Οπότε ο Γιάννη ήταν και ο πρώτο που τα διάβασε. Και τα δουλέψαμε. Τα βάλατε ήταν... και σε μια σειρά μαζί. Ένα επιμελητή. Mm. Η σειρά ήταν, αυτό mm. άλλαξε κάποια πράγματα. Υπήρχε ένα διαφορετικό τίτλο. Ήταν ο τίτλο ενό από τα ποίηματα που κι αυτό άλλαξε, γιατί δεν άρεσε στο Γιάννη. Και μου λέει, δεν είναι αυτό ο τίτλο του βιβλίου. Τίτλο είναι Τελευταίε δύο λέξει από το τελευταίο ποίημα. Δεν, και αυτό, δεν μπορώ να συμφωνήσω εκφράζει. περισσότερο μαζί yeah. του. Πάμε λοιπόν. Είναι, είναι το ποίημα Υπήρξα. Νόμιζα πω υπήρξα κρυμμένο στα μέλη μια άγνωστη φυλή στις γλώσσες της αυρότητας, στο εκρεμές κοιμάτισμα των ημερών, στο εκρεμές το μακρινό των κεραυνών, νόμιζα πως υπήρξα. Παρθένος στους ακήρυκτους πολέμους, υποσημείωση του πλήθους. Και όσο υπήρξα, ήμουν του πλήθους κεραυνός και σκοτεινός πληθυντικό υπήρξα. Αυτό το, το σκοτεινό πληθυντικό, λοιπόν, ξέρω ότι οι ποιητέ δεν εξηγούν ε, τον λόγο για τον οποίο κάποια πράγματα βγαίνουν από μέσα τους, όμως ε, μέσα στην ανωνυμία του πλήθους που όλοι υπάρχουμε, μέσα σε αυτές τις περίεργες δουλειές που κάνουμε, και σε έναν γιατί όχι αγώνα επιβίωσης, ε, μετά από κρίσεις και όλα τα δεινά που μπορεί να μας έχουν τύχει. Τι σημαίνει να είμαστε σε αυτόν τον σκοτεινό πληθυντικό. Μάλλον να είμαστε σκοτεινός πληθυντικός. Σημαίνει ότι κάπου υπήρχε ένα αγκάθι το οποίο είναι ακόμα μέσα σου και δεν μπορεί να το βγάλει και βγαίνει με λέξει. Εγώ πιστεύω ότι όλη η μεγάλη τέχνη και κυρίω τα ποίηματα είναι για τον έρωτα. Οπότε και για ένα άνθρωπο. Δηλαδή κάποιοι που ρωτάνε πώς σκέφτεσαι το κοινό ή σε ποιους μιλάς. Όχι, σε ένα άτομο μιλάς πάντα. Ό,τι και να κάνεις και όσο το γράφει και όσο το ξαναδιαβάζει, σκέφτεσαι μόνο ένα άτομο. Οπότε αυτό ο πληθυντικό είναι ουσιαστικά κάτι αντίστροφο. Είναι ένα ενικό, δηλαδή. από το 2016 που είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα έχω την εντύπωση και έτσι όπως μου τα λες και τώρα με το βιβλίο ότι εκεί έχετε φτιάξει μια υπέροχη μαγιά ανθρώπων που δουλεύετε πραγματικά για να μας δείξετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα αλλά και για να αναδείξετε και την ίδια την πόλη το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ σε διάφορες επισκέψεις μου παλιότερα στο φεστιβάλ. Όμως να που μέσα από αυτή τη σμήλευση των ανθρώπων βγαίνουν και δικές σας αγωνίες, δικά σας υπαρξιακά θέματα. Η δουλειά μας είναι εν τέλει ένας τόπος όπου μπορούμε και να ανθίσουμε. Πρέπει να είναι έτσι και μακάρι να τα καταφέρνουμε και να είναι έτσι. Εμείς πάντως στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Επειδή, όπως είπες, η ομάδα είναι καταπληκτική. Είναι άνθρωποι με εξαιρετικές σπουδέ και πάρα πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία στο να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. Γιατί είναι αυτή ακριβώς η ομάδα που ενώθηκε και έγινε ένα στην πιο δύσκολη περίοδο της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και της τελευταίας διετίας. Mm -hmm. Φαντάζομαι ότι αυτά τα δύο χρόνια... Εμεί συνεχίσαμε να κάνουμε φεστιβάλ. Ήμασταν οι πρώτοι στον κόσμο που βγήκαμε online, που κάναμε αναθέσει σε καλλιτέχνε να φτιάξουν ταινιάκια με στα σπίτια του, που κάναμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν σταμάτησε δηλαδή το φεστιβάλ. Οπότε αυτή η εμπειρία και αυτή η ένωση που έχουμε όλοι ε, φαίνεται και ψέματα, αυτό που λένε δηλαδή στα Καμαρίνια περνάμε ναι, καλά. Ναι, ναι. Ε, όχι, εμεί περνάμε καλά ε, φαίνεται, στα Καμαρίνια. Φαίνεται, ναι, φαίνεται περνάμε και καλά. σε εμά πάρα πολύ ότι περνάτε καλά και ε, ε, κάποιε παράλληλε εκδηλώσει που κάνετε με το φεστιβάλ πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μια και, και είμαστε σε podcast, ε, θα ήθελα να μου πείτε για αυτό που έχετε εντάξει από πέρσι αυτή η θεματική podcast με κινηματογράφο. Ναι. Τι είναι αυτό. Ήμασταν το δεύτερο φεστιβάλ. Τώρα το έχουν βάλει και άλλα φεστιβάλ. Ήμασταν το δεύτερο φεστιβάλ στον κόσμο μετά το φεστιβάλ τη Νέα Υόρκη και το πρώτο στην Ευρώπη. Που σκεφτήκαμε ότι το podcast συγγενεύει πάρα πολύ με τον κινηματογράφο. Σκεφτήκαμε τι παλιέ ραδιοφωνικέ εκπομπέ λόγου, το θέατρο ναι, στο ναι, ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Σκεφτήκαμε τα βιβλία που διαβάζουν κάποιοι γνωστοί συγγραφεί, ηθοποιοί, όχι μόνο για άτομα. Που έχουν προβλήματα όραση ή τύφλου. Και τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ. Τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ είναι ένα είδο αρκετά διάσημο στη Γαλλία κυρίω, πριν εμφανιστεί το podcast. Ε, όλα αυτά δεν είναι ένα είδο κινηματογράφου χωρί εικόνε. Και επίση έχουμε κάθε χρόνο. Μία προβολή, αρκετές μάλλον προβολές έχουμε κάνει ήδη μέχρι τώρα, για καθολικά προσβάσιμες και, για άτομα, και με υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, mm -hmm. αλλά και με ακουστική περιγραφή για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. Ακούς δηλαδή μια ολόκληρη ταινία. Είναι ένα εξαιρετικό πράγμα. Και παρακολουθώντας και μερικές τέτοιες ταινίες έτσι, mm -hmm. λέω γιατί να μην, μην ενταξουμε mm -hmm. το podcast Ω επίσημο διαγωνιστικό ναι. τμήμα, ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ του Νοεμβρίου που έχει ταινίε με υπόθεση και του Φεστιβάλ του Μαρτίου που αρχίζει τώρα με ταινίε ντοκιμαντέρ, θα είναι το podcast. Ναι, αλλά έχει και ένα εξαιρετικό βραβείο. Ναι, <laughs> είναι... Θα δηλώσω συμμετοχή στο λέω φέτος από τότε. Φέτω είναι ένα. Φέτος είναι ένα... Εξαιρετι... Το, εκτός από το βραβείο δηλαδή που το είναι, είναι. και μια γνώση απίστευτη αυτή που μπορεί να προσφερθεί και ευκαιρία θα το έλεγα εγώ. Εκτός από το βραβείο που δίνει η κρητικη mm -hmm. Επιτροπή στα podcast σε κάθε φεστιβάλ, φέτος καταφέραμε να κάνουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την ανωτάτη σχολή Louis και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας. Και ο βραβευμένος θα πάρει μια υποτροφία έξι εβδομάδων στο καλοκαιρινό πρόγραμμα για ηχητικό ντοκιμαντέρ, αυτό που λέγαμε, για ηχητικό ντοκιμαντέρ τη Ανωτά τη Σχολή Ντουιλιμιέρ στη Γαλλία. Δωρεάν. Νομίζω αυτό. ότι είναι μια εξαιρετική πρόκληση. Εξαιρετική και μπράβο σα. Και θα ήθελα λίγο να μου πει και αυτέ τι συνεργασίε που κάνετε στο φεστιβάλ, γιατί. Δεν είμαστε μόνοι μα. Αυτή η εσωστρέφεια που πολλέ φορέ χαρακτηρίζει τη χώρα μα είναι πολλές φορές και αντιέξοδοι και δεν πάμε παρακάτω. Ε, εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχετε μια εξωστρέφεια λοιπόν και ότι κάνετε συνεργασίες. Πώς το, πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ναι, κοίταξε, ο, ο κινηματογράφος, σε αντίθεση με την ποιήση, <laughs> είναι μια τέχνη συλλογική. Συλλογικά γίνεται και συλλογικά καταναλώνεται. Αν πας σε ένα γυρίσμα, Ακόμα και το πιο φτωχό θα είναι τουλάχιστον τρία άτομα. Για να μην σου πω για μια ταινία με υπόθεση, ή μια μεγάλη παραγωγή που μπορεί να είναι 100 και 200 άτομα. Ναι. Αλλά και μετά που θα την πάρει ο ηχολήπτη, αυτό που θα φτιάξει την εικόνα, ο μοντέρ. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων για να φτιάξουν μια ταινία. Ακόμα και πέντε λεπτών. Mm -hmm. Και για να τη δει, τι περισσότερε φορέ, ακόμα και σπίτι σου, κάποιοι θα είναι μαζί σου. Μαι. Τόσο μάλλον σε μια κινηματογραφική αίθουσα με μεγάλη, σε ένα φεστιβάλ με μεγάλε αίθουσε. Αυτό λοιπόν είναι ένα συλλογικό πράγμα. Άρα νιώθω ότι ήμασταν υποχρεωμένοι ω κινηματογραφικό φεστιβάλ να συνεργαζόμαστε με φορεί, με άλλα ίστιντούτα, άλλου οργανισμού. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Συνεργαζόμαστε με όλου του πολιτιστικού οργανισμού τη Θεσσαλονίκη, αλλά Μαι. και εκτό Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Είναι υποχρέωσή μα. Σκέφτομαι τώρα ότι έχει ζήσει κάποια χρόνια στο Παρίσι και δεν ξέρω αν θεωρεί απαραίτητο για έναν καλλιτέχνη πέρα από όλε αυτέ τις διαδικτυακέ επαφέ που μπορεί να έχει με οποιοδήποτε μέρο του κόσμου να φύγει κάποια χρόνια ή κάποιο διάστημα από τον τόπο του να ενταχθεί σε μια άλλη κουλτούρα, σε ένα άλλο περιβάλλον. Και αν αυτό τελικά ε, σε πάει πιο, σε πάει παρακάτω. Αν το θεωρεί γόνιμο. Είναι εξαιρετικά γόνιμο. Αλλά όταν φεύγει, αυτό που σκέφτεσαι είναι αυτό που άφησε. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν, α πούμε, τον Καζαντζάκη που γύριζε όλο τον κόσμο, αλλά πάντα έγραφε για την Κρήτη. Ναι. Και πάντα σκεφτόταν την Κρήτη. Επίση, θυμάμαι τον Αξελό που έχει πει κάτι συγκλονιστικό. Διερωτάται ποια είναι η πατρίδα τη σκέψη. Και λέει: Η πατρίδα τη σκέψη είναι η εξωρία. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό και το έχουμε δει και σε μεγάλους λογοτέχνες και άλλους ανθρώπους της τέχνης και πνευματικούς ανθρώπους να συμβαίνει. Σκεφτόμουν επίσης εάν ε, το να παίρνεις ένα τέτοιο παράσημο από τη ε, γαλλική κυβέρνηση, από, τους, ε, από, το, από ένα γαλλη, τέτοιο μεγάλο γαλλικό θεσμό όπως το πήρες εσύ, σου άλλαξε κάπως... Κυρίω τον τρόπο που βλέπει εσύ τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, αλλά. Ναι, αρέσουν στου Γάλλου αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Τα παράσημα, η λεγεόνευση. Εντάξει, οι ναι, τα ναι, ναι, ναι. Τιμή το... και λοιπά. Ναι. Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ δεν το βρίσκω κακό. Όχι, όχι. Ναι. Όταν γίνεται με σοβαρότητα, δεν το βρίσκω κακό. Ναι, και αυτή είναι αυτοί πολύ το ωραίο και όταν, όταν με έδωσαν αυτό το. Παράσημα του υπότητη. Τα άγγραφα των, των υπότη, γραμμάτων και εντάξει, των τεχνών. Ναι. Και η, η, η γενική διευθύντρια του φεστιβάλ <laughs> μα. Εμεί στο φεστιβάλ έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, μια γενική ναι, 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 διευθύντρια ναι. που ασχολείται με όλο. Εξαιρετική, εξαιρετική. Ναι, τα, όλη την οργάνωση δηλαδή και τον καλλιτεχνικό διευθυντή που ασχολείται πιο πολύ με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η γενική μα διευθύντρια λοιπόν η Γαλλίδα, η Αλίζα Λαντό, είναι και αυτή η υπότη, διότι τα τελευταία χρόνια. Παλιά ήταν μόνο άνδρε. Τα τελευταία χρόνια είναι και γυναίκε. Ναι, πολύ χαίρομαι. Ε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που. <laughs> Έχουμε <laughs> δύο υπότε. Όχι φεστιβάλ. για τη Βασούλα, για τη Θεσσαλονίκουλα. Και το, το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι και πατρίδα μου και χαίρομαι να ανθίζουν πράγματα. Το φεστιβάλ αντέχει. Πόσο είναι, 68 χρόνια? Είναι Νομίζω, 69, α, 62, 62 χρόνια το το πρώτο φεστιβάλ που έγινε, η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου ήταν το 1960. Ε, εξήντα, Είναι τεράστιο αν το δει πίσω. Αν δει πώ ξεκίνησαν εκείνοι οι άνθρωποι, την προσπάθεια που έκαναν. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που άρχισαν το, αυτό το Το πρώτο το μαγιά, ήταν, ήταν, ήταν ο Παύλο Ζάνα που το ξεκίνησε. Πρόκει, ο και γι' αυτό ο το λόγο έχουμε και μια αίθουσα του φεστιβάλ που λέγεται Παύλο Ζάνα. Τότε ξεκίνησε το φεστιβάλ σαν εβδομάδα ελληνικό κινηματογράφο. Για αρκετά χρόνια ήταν μόνο ελληνικό, ήταν το φεστιβάλ. Έγινε κάποιε προσπάθειε τη δεκαετία του 60 να γίνει και ένα, ένα μέρος διεθνέ uh, φεστιβάλ, το οποίο δεν είχαν πετύχει πάρα πολύ. Και έτσι στα αρχές της του 90 ε, αποφασίστηκε να γίνει ένα διεθνέ φεστιβάλ. Ο πρώτο ήταν ο Μισελ Δημόπουλος, mm -hmm. ο οποίος mm -hmm. του έδωσε mm -hmm. και μία, ένα χαρακτήρα, δηλαδή και έδωσε και το στίγμα ότι θα πρέπει να είναι ένα φεστιβάλ για νέους, για πρωτοεμφανιζόμενους, για νέους ανθρώπους. Και παράλληλα ήρθε και ο Δημήτρης Αϊπίδης, ο οποίος Δυστυχώς, δυστυχώς πέθανε, ο οποίος έκανε εκείνο το καταπληκτικό πρόγραμμα τους νέους ορίζοντες που έφερε για πρώτη φορά σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε διαδίκτυο, ούτε πλατφόρμες, ούτε Netflix, καλά καλά DVD δεν υπήρχε ήταν κάτι κασέτες που τις βρίσκαμε και έφερε σπάνιες ταινίες είτε ως αφιερώματα είτε... Νέου δημιουργού που δεν του ξέραμε. Θα μου επιτρέψει εδώ να βάλω μια παρένθεση και να σα δώσω συγχαρητήρια για το εξαιρετικό, εξαιρετικό δίγλωσο βιβλίο που έχετε κάνει για τον Ειπίδη. Δεν έχω προλάβει ακόμη να γράψω γι' αυτό στην εφημερίδα. Το έχω, έχω να σου πω ότι το έχω μόνιμα κάπου στο mm. σαλόνι και το βλέπω. Είναι μια εξαιρετική έκδοση και συγχαρητήρια. Και Κατά αυτή ο Γιάννη Ζακαρλόπουλο. Να του δώσει, θα, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη θα τον δω. Ναι, βεβαίω. Θα τον δω, θα του δώσω πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Ναι, αυτό ο άνθρωπο έδ Επίσης επίση και το. εκτό από το στίγμα που έδωσε δηλαδή σε αυτέ τι ταινίε, όπω ήταν το Ιρανικό Σινεμά και διάφορου άλλου καλλιτέχνε που έφερε, ίδρυσε και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Σε μια εποχή που το ντοκιμαντέρ μόλι έκανε το μεγάλο του α, άλμα. Γιατί οι νέε τεχνολογίε έδιναν τη δυνατότητα σε σκηνοθέτε να κάνουν πιο εύκολα ταινίε, αλλά. Καλώς ή κακώς, Τα μεγάλα θέματα που ξαναρχόντουσαν έρχονταν στην επικαιρότητα, η κλιματική αλλαγή, οι πρόσφυγες, νέοι πόλεμοι, παντού, οικονομική κρίση μετά, έδωσε την δυνατότητα σε πολύ ενδιαφέροντες δημιουργούς να βγουν και να αναζητήσουν νέα γλώσσα για να τα καταγράψουν. Όχι την παλιά γλώσσα του ντοκιμαντέρ που έχουμε συνηθίσει ή είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τηλεόραση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άνθησε το φεστιβάλ και ο Δημήτρης κατάφερε να το κάνει και να, να θεωρείται το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη ένα από τα 10 καλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στον κόσμο. Ναι. Ελπίζω ε, να το συνεχίσουμε και να το συνεχίζουμε με, με τον τρόπο που θα ήθελε ο Δημήτρης Ε, Ενώ εμεί μιλάμε εδώ, και επειδή το ανέφερε και η τέχνη είναι πάρα πολύ σχετική με όλα αυτά, ενώ εμεί μιλάμε εδώ έξω μένεται ένας πόλεμος. Πραγματικός, όχι του κινηματογράφου. Ναι. Δεν το πιστεύαμε ποτέ ότι θα βλέπαμε με κάμερες, θα είμαστε στο πεδίο της μάχης και θα βλέπουμε πραγματικό πόλεμο. Έχει... Γίνει πολύ κουβέντα τελευταία για το, στους καλλιτεχνικούς κύκλους για το θέμα των καλλιτεχνών, Ρώσων, Ουκρανών κλπ. Πώς σου φάνηκε σένα αυτή η απόφαση που ήταν και μετά κολούθησε έτσι ένα τσουνάμι παρετήσεων, απολύσεων στην Ευρώπη κυρίως από Ρώσων σπουδαίων καλλιτεχνών. Πώς σου φάνηκε σένα αυτή η ιστορία. Κοίταξε, εμείς αποφασίσαμε στο φεστιβάλ ότι όσο διαρκεί αυτή η φρίκη δεν πρόκειται να συνεργαστούμε, να συνομιλήσουμε με κανέναν επίσημο κρατικό πολιτιστικό οργανισμό της ε, Ρωσίας. Ρωσίας. Εν αντιθέσει, δεχόμαστε και αγκαλιάζουμε ανεξάρτητες και αντικαθιστωτικές φωνές. Αυτό σκεφτόμουν ότι πάντα, και γι' αυτό λίγο εγώ δυσανασχέτησα με αυτήν την απόφαση, ότι πάντα οι, φωνέ φωνές των καλλιτεχνών ήταν μια μορφή αντίστασης. Ε, μια μορφή που με ένα μαγικό τρόπο έβαζε το σωστό και το δίκαιο στη θέση του. Και σκέφτομαι με αυτήν την απόφαση μήπως μπλοκάρουμε αυτή τη φωνή. Όχι, μα κανείς, κανείς... και δεν μιλώ τώρα μόνο για το φεστιβάλ. γενικά. μα, κανείς μήπως. ούτε στο δικό μας φεστιβάλ, ούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, ούτε στα άλλα Υπουργεία Πολιτισμού. Όπω έχω δει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του άλλου οργανισμού και του κινηματογραφικού και θεατρικού μουσικού, κανεί δεν είπε ότι θα μπλοκάρουμε του του Καλλιτέχνε. Κανεί δεν είχε κάποια άρνηση για το Χαίρομαι ρωσικό σύστημα. Χαίρομαι που πολιτισμό. το λε αυτό. Που ε... τα βάζει τα πράγματα στη θέση του αυτή τη στιγμή. Ή, ήταν ξεκάθαρο νομίζω και η ανακοίνωση, μια εξαιρετική ανακοίνωση για το Φεστιβάλ Κανών που είπε ακριβώ το ίδιο πράγμα mm -hmm. και εγώ συμφωνώ 100%. Δεν συνεργαζόμαστε με. Ένα επίσημο φορέα. Δεν συνεργαζόμαστε με κάποιον οργανισμό, ο διευθυντή του οποίου συνομιλεί με τον Πούτιν. Ναι. Όχι. Καλά, και να σκεφτούμε ότι επί Χούντας, στην Ελλάδα οι Έλληνε καλλιτέχνε ήταν εξόριστοι και δεν υπήρχε κρατικό φορέα. Δεν μπορούσε, δεν συνομιλούσε με κρατικό φορέα Ακριβώς της Χούντας. Ακριβώ, πολύ σωστά το λε. Κανένα σοβαρό πολιτιστικό οργανισμό τη Ευρώπη δεν συνομιλούσε με του χουντικού πολιτιστικού οργανισμού τη Ελλάδα. Αυτού του ανθρώπου. Που συνομιλούσαν με τη Χούντα. Δεν ξέρω αν ξέρει τουλάχιστον από Καλά, το. Λένε, είναι, σε ναι, μικρή, ναι. <laughs> Αλλά του λέγαμε μετά τη Χούντα συνομιλητέ. Ναι, ναι. Ήταν μια, Ήτανε μια ρετσινιά έτσι. Γιατί αυτοί συνομίλησαν την εποχή που ο Θοδωράκη ήταν στην εξορία, ναι, την βέβαια, εποχή βέβαια. που ο Κώστα Γαβρά έκανε το Ζήτα. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί συνομιλούσαν και είχαν και κάποια ωφέλη. Αποτυχούντα. Γιατί να συνομιλήσει λοιπόν, ο, ο διευθυντή του ΤΑΔΕ Φεστιβάλ με έναν καθετω, καθεστοτικό χουντικό διευθυντή κάποιου ελληνικού οργανισμού. Το Ζήτα του Γαβρά βέβαια και διάφορε άλλε τέτοιε ταινίε και βιβλία. Όλοι τα θέλανε γιατί μιλούσαν για την αλήθεια, για την πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο και εμεί υποδεχόμαστε και σκεφτόμαστε. Έχουμε κάτι. Που Βεβαίως, μπορούμε. Έχουμε Θέλω μια... να μου το πεις αυτό. Έχουμε εξαιρετικέ ταινίε που μιλούν για θέματα mm -hmm. ε, είτε του καθεστώτος του Πούτιν, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα καθεστώς, είτε για την Ουκρανία. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι μια ταινία μιας Ρωσίδας ε, δημιουργού που λέγεται Βέρα Κριτσέφκαγια, η οποία έχει, είναι αυτοεξόριστη στο Λονδίνο και γι' αυτό το λόγο μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί από την Ουκρανία είναι πολύ δύσκολη και τη Ρωσία επίση. Το Fact is Job λοιπόν μιλάει για το μόνο ανεξάρτητο ρώσικο Κανάλι που κάνει κριτική στον Πούτιν. Το οποίο νομίζω ότι έκλεισε το. Έκλεισε, το έκλεισε ημένα. ο Πούτιν και μπορεί να το δει μόνο ημένα. στο YouTube. Mm -hmm. ε, το είχε ξανακλείσει, είχαν πάρα πολλά προβλήματα. Στα ελληνικά ο, ο τίτλο του είναι Βροχή. Mm -hmm. Η γυναίκα που το έφτιαξε και το διευθύνει είναι μια τρομερή προσωπικότητα. Και αυτό το ντοκιμαντέρ είναι επίση και ένα πορτρέτο μια γυναίκα, μια ιδιαίτερη γυναίκα με μεγάλη δύναμη και μεγάλο πάθο και φοβερέ ιδέε που ιδρύει και διευθύνει αυτό το κανάλι, χάνει πάρα πολλά λεφτά, που λέει το σπίτι τη, κάνει τα πάντα για να το στήσει αυτό το κανάλι, ω ανεξάρτητη φωνή. Δυστυχώ αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να έρθει, μα είπε, από την Ρωσία, όπου είναι, γιατί έχει και πολλά προβλήματα για να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Η σκηνοθέτη όμω που έκανε αυτή την ταινία, το Fact is Job, η Κριτσέφκα, Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να μα πει τέτοια πράγματα. Αυτή είναι λοιπόν τη γυναίκα τη θέλουμε στο φεστιβάλ, και νομίζω ότι θέλει και οποιοδήποτε άλλο. Θέλουμε και εμεί να την ακούσουμε και να την ακούσουμε και να μα πει για, να γνω... για, οι το τι για το τι συμβαίνει στη Ρωσία. Είναι τα χαρακόμματα αυτού του φοβερού πολεμικού ανταποκριτή του Γάλλου, του Λουμπιγό, ο οποίο ήταν και στη φυλακή στην Τουρκία. Είναι ένα άνθρωπο δηλαδή που πάει έχει, εκεί ναι, και που ναι, είναι η φωτιά. Ναι, ναι, δεν ναι, ναι, φοβάται. Ναι, ε, μια ταινία καταπληκτική για την Ουκρανία. Mm ή όπω είναι το σπίτι από θραύσματα, το οποίο το έχει κάνει ένα Δανό, ο Σάιμον Λέρνγκ Βίλμοντ, ο οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε κερδίσει και το πρώτο βραβείο στο δικό μα φεστιβάλ, το Χρυσό Αλέξανδρο, και είχε φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Mm -hmm. Και αυτή η ταινία είναι, όπω και η προηγούμενη, το σπίτι από θραύσματα που παίζουμε τώρα, δηλαδή, όπω και το προηγούμενο που είχε τίτλο Το μακρινό γάβγημα των σκυλιών. Μιλάει για τα πιο αθώα θύματα του πολέμου, τα παιδιά. Θέλω να κάνουμε ένα άλμα και να πάμε στον Ανδρεαδάκη ποιητή τώρα. Θα κάνουμε έτσι ένα άλμα και να πάμε, γιατί στο λέω τώρα και αυτή τη στιγμή, Διότι περνάνε από τα κινητά μας. Να μην πω από τι τηλεοράσει, από τι οθόνες μας τέλο πάντων, ε, φοβερέ σκηνέ. Δεν ξέρω αν ε, σου έχει γεννηθεί η ανάγκη να πιάσει το μολύβι και να γράψει κάτι. Ε, ναι, μου γεννήθηκε η ανάγκη να πιάσω το μολύβι και να γράψω, αλλά μα γεννήθηκε και η ανάγκη να πιάσω το μολύβι μαζί με το φίλο μου, το Γιάννη Τον Παλαβό, και να μεταφράσουμε ένα ποίημα. Mm -hmm. Αν θέλει μπορώ να το διαβάσει. Yeah, θέλω εγώ, πάρα ένα. πολύ. Το mm -hmm. διάβασα στη συνέντευξη τύπου του φεστιβάλ. Mm -hmm. Είναι ένα, ένα ποίημα ενό πολύ μεγάλου Ρώσου ποιητή του το οποίο γράφτηκε το 1932, την εποχή του Μεγάλου Λοιμού για την Ουκρανία. Αυτό ο λοιμό που στη γλώσσα του λέγεται Γολοντομόρ, ήταν σχεδόν μια γενοκτονία. Πολλά κράτη και η Ουκρανία το έχουν αναγνωρίσει ω γενοκτονία. Ο Στάλιν, δηλαδή και το παλιό Σοβιετικό καθεστώ, υποχρέωσε του αγρότε τη Ουκρανία να κολεκτιβοποιηθούν. Αυτοί δεν ήθελαν και έτσι τους έκοψε κάθε παροχή. Για χρόνια λοιπόν έφτασαν σε μια απερίγραπτη εξαθλίωση. Πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι από την πείνα και άλλοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως ή εκτελέστηκαν. Ελάχιστοι μπόρεσαν να φτάσουν στην Ουκρανία και να καταγράψουν αυτά τα πράγματα. Δύο-τρει μόνο συγγραφεί μα έχουν μεταφέρει εικόνε απόλυτη φρίκη. Έτσι είναι. Επί χρόνια δηλαδή δεν είχαν τίποτα να φάνε. Τίποτα όμω. Ναι. Είχαν παρατηρηθεί μέχρι και φαινόμενα κανιβαλισμού. Ναι, ναι, βέβαια. Ο Όσιλ Μαντρεσάμ λοιπόν έγραψε ένα πείμα το 1932 για αυτόν τον φοβερό λοιμό το οποίο το μεταφράσαμε με τον Γιάννη τον Παλαβό. Μπορώ να το διαφθήσω. Βεβαίως. Κρύα είναι η άνοιξη και η γη πεινάει της Κρυμαίας. Την ενοχή φοβάται η δίσμηρη, όπως του Βράγγελ τον καιρό. Κουρέλια τα κυλίμνια, δεμένα τα σκυλιά και ο ίδιος ο καπνός τώρα πικρός και να κεντάει. Χαμένη η γη στην αχλή Πανέμορφοι όμως πάντα. Τα δέντρα ανθίζουνε, μα στέκουνε σαν ξένοι. Και η αμυγδαλιά το νύκτο προκαλεί στη χθεσινή, τη στολισμένη ανοησία. Την όψη της η φύση δεν γνωρίζει. Και από το Κουμπάν και από την Ουκρανία οι πρόσφυγες σκίες εφιαλτικές. Στα κετσεδένια τους ποδήματα οι πεινασμένοι χωρικοί φρουρούν τις πόρτες. Αλλά τις κλειδαριές δεν τις αγγίζουν». Τι να πει κανεί. Η δύναμη τη τέχνη είναι απίστευτη. Ξεπερνάει την εικόνα. Η δύναμη τη ποιήση είναι. Ναι, και βλέπει ότι ένα τέτοιο κολοσσιαίο ποιητή, mm. όπως όπω ήταν ο Σιπ Μαντελστάμ, κατάφερε να βγάλει κάτι που αγγίζει τι ψυχέ μα 90 χρόνια μετά. Σήμερα, σήμερα. Ε, Α σημειώσουμε ότι ο Μαντελστάμ λίγο μετά από αυτό το ποίημα και από άλλα αντικαθιστωτικά ποίηματα φυλακίστηκε και πέθανε το κα... σε ένα ναι, 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 Μπορώ να το καταλάβω αυτή τη συνέχεια όπως και πάρα πολλοί άλλοι εξαιρετικοί λογοτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων. Άρα δεν είμαστε εναντίον, κανείς δεν σκέφτηκε να στοχοποιήσει ποτέ τον τεράστιο ρώσικο πολιτισμό, Κανεί κανείς δεν σκέφτηκε να στοχοποιήσει τους Ρώσους καλλιτέχνες, κανείς δεν σκέφτηκε να αποκλείσει οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Αλλά, κακά τα ψέματα, δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κάτι επίσημο ρώσικο αυτή τη στιγμή. Ε, λογικό. Θέλω τώρα να πάμε πάλι στο φεστιβάλ και να μου πει την ερώτηση αυτή. Θέλω να σου την κάνω, γιατί έχω παρατηρήσει, πώ και σε άλλα φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα, που κάποια είναι εξαιρετικά. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε φεστιβαλικό τουρισμό, για να το πω έτσι. Σε εισαγωγικά το βάζω, το τουρισμό. Διότι ε, δεν φεύγουν, α πούμε, ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην καθημερινότητά του ο κινηματογράφο, δεν είναι η δουλειά του, δεν γράφουν γι' αυτό, ε, δεν ασχολούνται με αυτό. Δεν φεύγουν εύκολα από την Αθήνα, ας πούμε, για να πάνε μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και να πούν ότι εδώ γίνεται κάτι πολύ σπουδαίο. Στην Ευρώπη γίνεται αυτό, στην Αμερική πάρα πολύ. Και σκέφτομαι τι θα έλεγες έναν άνθρωπο για να του πεις ότι πρέπει να έρθει ή ότι του προτείνει να έρθει αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει το φεστιβάλ τη. Είναι άχρονο βέβαια το podcast. το φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ του Κιμαντέρ Θεσσαλονίκη του 24ου. Είναι από 10 μέχρι 20 Μαρτίου. Δεν είμαι σίγουρο ότι συμφωνώ με αυτό που λε. Για πε μου. φεστιβάλ του νοεμβριου το προηγούμενο φεστιβάλ. Και με σού τη πανδημία, έτσι. Και, ναι, μόλι Με όλα τα προβλήματα τη πανδημία. Εμεί ω φεστιβάλ φιλοξενήσαμε 980 άτομα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάναμε δηλαδή με τους ανθρώπους που μας ζητήσαν διαπιστεύσεις και ήρθαν mm -hmm. ήρθαν άλλα περίπου 700 άτομα δηλαδή είχαμε Εξαιρετικά γύρω στα 1.700-1.800 άτομα που ήρθαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού και έμειναν επί 5, 6, 7 ή και 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό και την περίοδο του φεστιβάλ του Νοεμβρίου τα ξενοδοχεία του κέντρου ήταν όλα full. Δεν υπήρχε ούτε ένα δωμάτιο. Ε, είναι πάρα πολύ Πριν παρήκορο. την πανδημία ήταν πολύ περισσότερο. Mm -hmm. Δεν έχω ακριβή στοιχεία. Ναι, ναι, βρε, okay, ήταν πολλαπλάσια, ναι, πολλαπλάσια. Ναι, ναι. Ήταν διπλάσια ναι, ναι, σχεδόν αυτά τα νούμερα που σου λέω. Κυρίω για το φεστιβάλ του Νοεμβρίου, αλλά και για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, γύρω από την πλατεία Αριστοτέλου, στο λιμάνι που είναι οι τέσσερι κινηματογράφοι που έχουμε και η αποθήκη Γάμα και τα μουσεία. Δεν βρίσκει να κάτσει να φας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, πρέπει να κλείσει δύο μέρε <χι> πριν. Δεν βρίσκει δωμάτιο του ξενοδοχείου. Πρέπει να έχει κλείσει δύο εβδομάδε πριν. Και εκεί πιστεύω ότι και ένα φεστιβάλ και μια τέτοια εκδήλωση έχει και ένα ρόλο στον τουρισμο τη mm πόλη -hmm. της πόλης που το φιλοξενεί. Συμφωνώ απίστευτα μαζί σου. Συμφωνώ απίστευτα και απορώ γιατί δήμαρχοι, περιφερειάρχες και λοιπά κάποιες φορές σε κάποιες πόλεις, δεν μιλώ μόνο για τη Θεσσαλονίκη, δεν το εκμεταλλεύονται στο έπακρο ah, Εμάς το στη πράγμα. Θεσσαλονίκη το... <laughs> όχι μόνο μας βοηθάνε αλλά είναι και η περιφέρεια η περιφέρεια κεντρική Μακεδονία, γιατί είναι και η περιφέρεια μέσα από την οποία ελοποιείται το ΕΣΠΑ, mm -hmm. που είναι πάρα πολλά χρήματα για να ναι, ναι, ναι. φτιάξουμε το φεστιβάλ, αλλά και ο ίδιο ο Δήμο τη Θεσσαλονίκη. Ε, όχι μόνο το αγαπάνε, αλλά είναι συνέχεια δίπλα μας, δηλαδή χέρι με χέρι. Ναι, γιατί και τα αποτελέσματα προς την πόλη είναι μόνο ωφέλιμα. Ναι. Κάτι άλλο που συνήθως γινόταν παλιά στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκη, αφού μη είμαστε σε ένα podcast που υποτίθεται... Το ίδιο είναι και με τη Διεθνή Έκθεση, <laughs> μου ναι, αυτό, πει. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι παλιότερα ήταν το ραντεβού, οπωσδήποτε όλων των ανθρώπων έτσι, του βιβλίου και γυρω γιατί γιατί μπορούσαν να συνομιλήσουν με ανθρώπους από το εξωτερικό που θαύμαζαν, του πνευματικούς ανθρώπους. Και μπορώ να περιγράψω προσωπικά απίστευτες στιγμές πραγματικής ευτυχίας αυτό το, το φεστιβάλ. Φαντάζομαι ότι και στο κινηματογράφου λοιπόν θα μπορεί ο κόσμος και φέτος δεν ξέρω αν, θέλει θέλεις τώρα για αυτό το φεστιβάλ να μου πεις τα σως που δεν πρέπει να χάσει κανείς για να γνωρίσει κάποιους ανθρώπους. Ναι, δύσκολο να πω τα σως. <laughs> είπα ήδη τρία σως okay. <laughs> με τις ταινίες από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ένα φεστιβάλ και σε μια τέτοια εκδήλωση. Να συναντάς τους δημιουργούς και να έχεις μια επαφή και να... Μπορεί να του ρωτήσει ευθέω μια απορία. Ακόμα και αν ναι, είναι ναι. αφελή, α πούμε, ναι, εντό εισαγωγικών. Δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Ναι. Αυτό είναι το πιο συναρπαστικό σε ένα φεστιβάλ. Γιατί ταινίε μπορεί να δει σε μια αίθουσα. Η τώρα τελευταία μπορεί να τη δει οπουδήποτε στο σπίτι σου με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά να συναντήσει του δημιουργού, να συναντήσει άλλου ανθρώπου που μοιράζονται το ίδιο πάθο με σένα. Και όταν βγει από την αίθουσα να πάρει την ταινία μαζί σου και να την κάνει βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Να πα σε ένα μπαρ. Να ερωτευτεί γιατί όχι με μια ταινία. Κάνει μια βόλτα στην παραλία με ένα κορίτσι, αγκαλιά και να μιλά για την ταινία. Τι πιο ωραίο. Ωραία, στιγμή. μου. Εσύ είσαι από το Ηράκλειο τη Κρήτη. Δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Όχι. Ναι. Όμω με τον τρόπο που μιλά και τώρα το βλέπω, την έχει ερωτευτεί την πόλη. Τη Θεσσαλονίκη, mm. ναι, βέβαια. Μα δεν είναι τώρα. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ. Πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, Αλλά Αλλά και... ω θεσμικό παράγοντα. Δεν ξέρω αν εκεί χαλά η σχέση του έρωτα. Όχι, όχι. Ή... Το, όχι το αντίθετο μεγάλο. Και ένα από τα πιο δυσάρεστα πράγματα την διάρκεια αυτής της πανδημίας ήταν ότι δεν μπορούσα να πηγαίνω mm -hmm. συχνά. Δηλαδή, επί έναν χρόνο που δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, αλλά και να ταξιδεύαμε τι να κάναμε, αυτά είναι κλειστά τα πάντα, δεν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και ήταν κάτι που μου έλειπε σωματικά. <laughs> το καταλαβαίνω πολύ, γιατί όπως είπα ήμουν από εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια όνειρα, κάποια σχέδια για το φεστιβάλ που προς το παρόν είναι στον πάγο αλλά θα ήθελες να τα μοιραστεί μαζί μας αυτό που βγήκε από τον πάγο και, και αυτό δυστυχώς ξεκίνησε από μια τραγωδία διότι όπω είπαμε η τέχνη από τραγωδίες ξεκινάει είναι το καινούριο project του φεστιβάλ που είναι το Evia Film Project mm. ε, η πράσινη δράση του φεστιβάλ ξεκίνησε ως ιδέα τον περασμένο Αύγουστο ενώ και εγώ ήταν αυτή η πανέμορφη περιοχή, η Βόρεια Εύβοια και σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιούμε αυτή τη δράση, η οποία θα είναι μια αγορά, δηλαδή άνθρωποι, σκηνοθέτες και παραγωγοί από όλο τον κόσμο θα φέρνουν τα μισοτελειωμένα σχέδιά τους, είτε είναι σενάρια είτε είναι ταινίε, που θα έχουν σχέση το περιβάλλον και θα αναζητούν άλλους συμπαραγωγούς, άλλους χρηματοδότες άλλους δημιουργούς να ολοκληρώσουν αυτά τα σχέδια και παράλληλα θα υπάρχουν μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα σεμινάρια, workshops, masterclass για φοιτητές επαγγελματίες ναι. αλλά και προβολές ταινιών με αποκλειστικό θέμα το περιβάλλον Όλο αυτό στην Εύβοια, στη βόρειο Εύβοια, για την ακρίβεια. Είναι ένα εξαιρετικό τρόπο ευαισθητοποίηση για το κλίμα και για όλα αυτά που γίνονται, που έρχονται μάλλον, που κάνουμε. Πως, ότι είναι κάτι πολύ μακρινό και δεν μα ενδιαφέρει, αλλά όπω είδαμε, είναι κάτι πολύ κοντινό και τι επιπτώσει του έχουμε και εμεί τώρα στη ζωή μα. Ναι. Θα δώσουμε το ραντεβού μα στη Θεσσαλονίκη. Όμω πριν κλείσουμε αυτό το podcast, γιατί σκοτεινό πληθυντικό και όχι σκοτεινό ενικό. Θα ρωτήσω με τον Γιάννη τον Παλαβό. Την άλλη φορά θα τον καλέσει. <laughs> <laughs> θα τον ρωτήσω στη <laughs> Θεσσαλονίκη. Ούτω ή άλλω είναι εξαιρετικό συγγραφέα. Και θα του κάνει αυτή την ερώτηση. Α, ε, νομίζω ότι έκανε εξαιρετική τρίπλα. Έτσι το λένε στο ποδόσφαιρο, <laughs> γιατί δεν είμαι και πολύ σχετική. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ήσαν στο podcast συγγραφή εκτό βιβλίων. Χάρηκα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.